Όλοι μαζί πετυχαίνουν αυτό που πετυχαίνουμε. Ένας από μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η δική μας κατεύθυνση σαν Άγιας Πιερίας είναι να προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται, με τα όποια λάθη μας. Και άλλωστε γι' αυτό είμαστε εδώ και η πρόταση αυτή, αν θυμάμαι καλά, είναι στην αρχή της χρονιάς και μαζί τους είναι αποφασίσαμε να γίνει αυτό το σύστημα. Εάν κάποιος άλλος έχει να αποτείνει κάποιο άλλο σύστημα για την επόμενη χρονιά, πολύ ευχαρίστως, αλλά βέβαια πάντα αυτό εξαρτάται από τις ομάδες που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα. Γι' αυτό δεν μπορείς να κάνεις, ειδικά στη γάμα κατηγορία, από τώρα ένα σχεδιασμό έτσι ώστε να μπορείς να γνωρίζεις. Γιατί είχαμε ξεκινήσει ότι θα κάνουμε δύο ομίλους, αν θυμάστε καλά, το πήγαμε σε τρεις, τελικά σταμάτησαν κάποιες ομάδες και έτσι καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Λοιπόν, όπως είπα, άλλη μια φορά σας ευχαριστώ γιατί εσείς είστε οι πραγματικοί πρωταγωνιστές. Εμείς απλά είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται το έργο μας που μας έχετε αναθέσει. Από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε να προχωρήσουμε στην κλήρωση, εκτός αν θέλει κάποιος να ζητήσει κάτι, να πει κάτι. Σας ευχαριστώ από την μεριά. Ορίστε κύριε Βιάστο. Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους σας. Πρόεδρε, καλά τα λες. Έχουμε κάποια παράπονα στο γάμα τοπικό, το οποίο πρέπει να τα συζητάμε, γιατί κάποια πράγματα για μας που έχουμε δύο ομάδες και στο Α και στο Γ, είναι πολύ δύσκολο να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις των δύο σωματείων με κάποιες συνθήκες που κυριαρχούν και θέλω αυτά να τα βλέπετε προτού να φτάνουμε να παίρνουμε τηλέφωνο. Πρόεδρε, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν λέω ότι δεν με το λύνει. Το θέμα είναι γιατί να φτάνουμε εκεί. Και το παράδειγμα είναι, δεν είναι κανένας υποχρεωμένος από εμάς τους παράγοντες, από όλους, να είναι σε 9 ώρα το πρωί στο γήπεδο και να φεύγει 9 ώρα το βράδυ. Έτσι. Αυτό δημιουργείται όταν παράδειγμα είναι δύο παιχνίδια την ίδια μέρα μέσα στο ίδιο γήπεδο. Δηλαδή, παίζαμε προχθές με τον Ρωμά, παίζαμε με τον Κολυδρό. Γρήγορα να τελειώσουν τα παιδιά, να καθαρίσουμε τα αποδυτήρια, να έρθει ο Κολυδρός να βρει καθαρά τα αποδυτήρια, να έρθουν οι διαιτητές να δουν καθαρά αποδυτήρια και πάει λέγοντας. Έτσι. Αυτό θέλω να το βλέπετε γιατί είναι άσχημο πράγμα να το βλέπουμε εμείς και να μην το βλέπετε εσείς. Πόσο το βλέπουμε? Ωραία. Γιατί δεν το κάνετε όταν είναι τέτοια περίπτωση, το κάνετε Σάββατο. Τη δικιά μας την ομάδα, έτσι. Ναι, βέβαια. Εσύ παίζεις με κάποιον αντίπαλο. Του λέω εγώ, αλλά το παίζεις με τη Λεπτοκαρδιά. Η Λεπτοκαρδιά ξέρει ότι παίζει Κυριακή πρωί. Ναι. Ωραία. Και σου λέω εγώ, φίλε, δεν μαζεύουμε Σάββατο. Εγώ δεν βλέπω όμως προσπάθεια να γίνεται. Πώς γίνεται, δεν ενημερώνω το σωματείο για το σωματείο. Παιδιά, δεν παιδιά, δέχεστε να κάνω το παιδί Σάββατο. Πού έτσι γίνεται μετά από συνεννόηση. Εσύ είναι ότι συγχώνω. Δηλαδή, εσύ, αν πάρει όμως κάτι σου πω, πάρει το λέει, ξέρει κάτι γι' ότι. Δεν μπορεί να παίξει παραλία, λέω ένα παράδειγμα. Στην Κυριακή το βάζουμε Σάββατο. Και εσύ δεν μπορεί Σάββατο. Τι θα γίνει. Κοίταξε, εδώ είμαστε. Αν δεχτούν οι ομάδες που είστε β, λέω εγώ ένα παράδειγμα, και θέλουν από μόνοι μας όταν υπάρχει το πρόβλημα να το αλλάζουμε, όχι, εγώ λέω παράδειγμα ότι μπορούμε να υπάρχει μια συνεννόηση μέσα, να ολοκληρώσω λίγο αυτά που θέλω να πω και μετά να πείτε ό,τι θέλει. Και δεύτερο ένα θέμα είναι το παράδειγμα για τη ΣΥΑ. Δεν επιτρέπεται παράδειγμα να πληρώνουμε στο άνθρωπο τοπικό 125 και στο γάμα τοπικό να πληρώνουμε 115. Η Super League παράδειγμα πληρώνει 8.000, η Β' Αθηνική πληρώνει 3, η Γ' Αθηνική πληρώνει 800 ευρώ, το Α' τοπικό πληρώνει 125 και το Γ' τοπικό απαγορεύεται να πληρώνει τα ίδια λεφτά σχεδόν. Δεν ξέρω αν εξαρτάται από εσάς ή εξαρτάται από τη διαιτησία. Ωραία. Πρέπει και αυτό να το δούμε. Για την επόμενη χρονιά είναι αυτό, έτσι. Και τρίτο τελευταίο, δεν θέλουμε εμείς να συμμετέχουμε σαν ομάδα παράδειγμα, γιατί έχουμε ένα play-off. Υπάρχει πρόβλημα για το θέμα γηπέδου. Δεν θέλουμε να συμμετέχουμε δηλαδή στα μπαράζ του. Τώρα του γάμου. Τα play-out. Τα play-out. Μπορείτε να πείτε τι θέλετε. Να πω να απαντήσω. Ναι, βεβαίως, τι. Έτσι. Όταν έγινε η κλήρωση και είπαμε εδώ θα παίξετε Σάββατο, είπατε κάτι. Έπειτα είπατε τότε κάτι. Ο πρώτος που μίλησε για κάτι. Όλα αυτά τα θέματα ήμουν εγώ. Όχι. Δεν είπατε ότι δεν θέλουμε να παίζουμε την ίδια μέρα ή μία ομάδα με την άλλη. Όχι, ποτέ. Εγώ αυτό που πρότεινα ήταν παράδειγμα το Α' το πηγό, φυσικά με συνεννόηση με όλες τις ομάδες, να παίζουμε παράδειγμα αντί να παίζουμε Σάββατο και Κυριακή, να παίζουμε πάντα Κυριακή, το ένας γύρος να είναι Κυριακή πρωί και ο άλλος γύρος να είναι παράδειγμα. Τώρα, ένας γύρος είναι Σάββατο και ένας Κυριακή. Έτσι. Ωραία. Εσείς ζητήσατε όταν παίζετε Σάββατο να παίζει η Β' ομάδα Κυριακή και το αντίθετο. Όχι. Τώρα το ζητάτε. Εγώ τώρα το λέω. Όχι, δεν το είπατε. Πλάτος κάνεις.
Κάνατε έτοιμα η Β' ομάδα να παίζει άλλη μέρα από την Α' ομάδα και εσείς δεν το κάνατε με αυτό. Με email δεν κάναμε. Προφορικά έτσι το συζητάμε έχουμε κάνει. Όχι, δεν θέλω. Κάτι εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Ωραία. Την ώρα μπορούμε να την κάνουμε παράδειγμα όταν παίζουμε δύο παιχνίδια μέσα να παίζουμε 11 η ώρα και όχι 11.30. Για να προλαβαίνουμε τον χρόνο. Γιατί όλοι μαζί εδώ είμαστε να βγάλουμε τον προγραμματισμό. Δεν ξέρω αν ήσουν εσύ με την δική μου ομάδα, δεν δική σου. Αλλά εδώ το κάνουμε όλοι μαζί. Εδώ είναι τα παιδιά μάρτυρες και είπαμε παιδιά πώς θέλει να γίνει Κυριακή πρωί. Τάδε ώρα. Δεν μα ξέρει. Γιατί δεν δώσα αυτό ρε πρωί, αλλά σου λέω παράμε, όταν είναι όμως την ίδια μέρα, πρέπει να είμαστε πάνω να έχουμε και τον υπερέψη. Συμφωνώ. Πες μου εσύ ένα έτοιμα που έχουν κάνει όλο το σωματείο και δεν είναι εκδεκτό. Ας πει κάποιος έχει ένα έτοιμα και δεν είναι εκδεκτό. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ θα ήθελα να μην είναι καθόλου διευθυνσία, να μην πληρώνεται καθόλου. Και έχω κάνει γι' αυτό ενέργειες και στους Δήμους, αν θυμάσαι, έχω κάνει πρόταση να πληρώσω ένα κομμάτι. Αλλά να σου πω το εξής. Όλοι διαμαρτυρόμαστε για τους διαιτητές. Αν οι διαιτητές, λέω εγώ τώρα, τους χαμηλώσουμε, εσύ πιστεύεις θα βρούμε και άλλους διαιτητές. Ένα κίνητρο για να φέρουμε και μάλιστα είμαστε τώρα στη διαργασία να βρούμε τρόπο να κάνουμε σχολές διαιτητών οι οποίες να υπάρχουν τουλάχιστον 30 άτομα. Γιατί κάνουμε σχολή και έχουμε 2 άτομα. Από τα 2 καταλαβαίνεις. Δηλαδή ο κάθε διαιτητής για να καταλάβω το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το χρήμα. Οι περισσότεροι δυστυχώς, ναι, είναι και αυτό. Μάλιστα. Είναι και αυτό. Αν τον ενδιαφέρει μόνο αυτό, κάνουν πολύ μεγάλο. Δεν είπα μόνο αυτό. Διότι δεν είπα μόνο αυτό. Είπα και αυτό. Συγγνώμη, εσύ στην ομάδα παίζουν όλοι για τη φανέλα. Φυσικά όχι. Ακριβώς το κρίνουν και οι διαιτητές. Παιδιά, οι διαιτητές είναι κομμάτι του κόμματος. Όταν, παράδειγμα, ο πρωτοκλασσάτος παίρνει 10.000, κάποιος παίρνει 1.000. Προτιμήσαμε, αν δεις, το ΑΒΑ δεν ανέβηκε ποτέ, 3 χρόνια δεν ανέβηκε το εξοδολόγιο. Ανέβηκε της ΓΑΜΑ. Και ανέβηκε συνειδητά της ΓΑΜΑ. Γιατί, σου είπα γιατί είναι η αρχή εκεί, να βοηθήσει και αυτό, είναι ένα μέτρο που μπορεί να βοηθήσει και αυτό για να έχουμε περισσότερους και καλύτερους διαιτητές. Πρόεδρε, όμως έρχονται παρά με κάτι παιδάκια που δεν ξέρουν ούτε καν να κρατήσουν τη σημαία και να σφυρίξουν έτσι. Και παίρνουν παρά με τα ίδια λεφτά που θα σφυρίξει ο Μέγας. Συγγνώμη. Να πω κάτι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με τους διαιτητές, ακόμα και το καλοκαίρι που έχουμε προετοιμασία για φιλικά παιχνίδια. Και τους καλούμε για να κάνουν και αυτή προετοιμασία. Πληρώνουμε 45 ευρώ. Αυτά δεν γίνονται. Ωραία. Πώς θα έρθουν, πώς θα έρθουν διαφορετικά. Μα αυτοί δεν κάνουν προετοιμασία όπως κάνουν οι ομάδες. Αυτοί πρέπει να πληρώνουν. Παίρνουν 150, παίρνουν 45 όπως λες και εσύ. Για να έξω, μέσα στην πόλη. Εσύ μέσα στην πόλη, αλλά εγώ είμαι στην Καρίτσα. Ο άλλος είναι στο Λάκκο. Σαν παράπονο. Ναι, όχι, καλώς να κάνετε παράπονο. Αλλά όμως ελάτε και στην αντίπερα όχθη. Που και αυτοί αν δεν είναι χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να παίξουμε. Γι' αυτό λέω είμαστε μια αλυσίδα. Όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε. Αν είμαστε μια αλυσίδα, πρόεδρε, να πάρετε πλάτη σαν ένωση και να βοηθάτε κι εσείς τον Γιατί, σαν ένωση. Για να μην διαλυθεί. Ωραία, σαν ένωση από τον χώρο που δημιούργησε η ένωση, κανένας δεν επέστρεψε τα αποδοτικά σε κανένα σωματείο λεφτά. Εμείς είμαστε από τη μέρα που αναλάβαμε, έχουμε επιστρέψει. Μία φορά πήραμε μπάλες. Επιστρέψαμε 300 ευρώ, δεν πήραμε παράβολα τη μία χρονιά. Την άλλη, επιστρέψαμε πάλι φέτος για την ασφάλεια 200 ευρώ. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Αλλά έχουμε βάλει προτεραιότητες. Δηλαδή, εδώ έξω που βλέπετε γίνεται ένα γήπεδο. Έτσι. Να τελειώσω λίγο την άλλη. Το γήπεδο, το πρόγραμμα πληρώνει μόνο την κερκίδα, τον αγωνιστικό χώρο. Ό,τι άλλο βλέπετε που γίνεται είναι από το δικό σας ταμείο, από το δικό μας. Δεν είναι δικά μου, είναι από εσάς. Αλλά προτιμάμε πρώτα να τελειώσουμε αυτό και μετά πίστεψέ με, αν έχουμε άλλους τους απολογισμούς, θα τους έρθετε τώρα αυτή τη βδομάδα και να δείτε το ταμείο, τον προγραμματισμό που γίνεται, νομίζω ότι έχουμε στείλει τα στέλνουμε όπως πρέπει. Εκεί πάνω, ναι, να μιλήσουμε, να δείτε, αν δεν θέλετε εσείς να το κάνουμε, κανένα πρόβλημα. Ναι, εγώ λέω πώς είναι τα πράγματα, γιατί εγώ το ζω με όλοι... Το όμορφο είναι το θέλουν και όλοι το χειροκροτούν. Ακριβώς. Απλώς. Αλλά, πρόσεξε τι είπα, ότι πρώτα δεν έχουμε πάρει μια χρονιά παράβολα. Πήραμε 10 κινητωτές, είναι έτσι. Κάναμε ασφάλεια,
συμπληρώσατε 30% της χρονιάς της ασφάλειας από το Ταμείο της Ένωσης. Φέτος 200 ευρώ κάθε ομάδα από το Ταμείο της Ένωσης για την ασφάλεια. Την προηγούμενη χρονιά μπάλες, μία χρονιά. Άρα 400 ευρώ για την ασφάλεια. Βεβαίως. Κάθε σωματείο. Συγγνώμη για αυτούς που κάνανε με την έψη. Ακριβώς. Εμείς που κάναμε μόνοι μας δεν πήραμε. Ναι, αλλά όμως πρόσεξε να δεις, όταν έγινε αυτό είχαμε πει ότι τα λεφτά θα πάνε σε αυτούς που θα συμμετέχουν στην ασφάλεια. Έτσι δεν είναι, δεν το έκανα κρυφά, ούτε το έκανα πριν, μετά, πριν το είπα. Και αυτό γιατί. Γιατί αυτά τα λεφτά, θυμάσαι, είχαμε πει στο τελικό, θα πάει για τον σκοπό της ασφάλειας. Ναι, πρόεδρε, εμείς όμως παράδειγμα μόνοι μας, ας πούμε, βρίσκουμε τον πάγο παράδειγμα τώρα που είναι πίσω και μας κάνει την ασφάλεια με 50 ευρώ το άτομο. Γιατί να έρθω στην ΕΠΣ να το κάνουμε 65 παράδειγμα. Να σου πω κάτι τώρα, αυτό που λες είναι λάθος. Γιατί? Θα σου πω γιατί εδώ μέσα είπα, φέρτε μου παιδιά ασφάλεια με λιγότερα λεφτά, την κάνουμε ρηματική. Είπα παιδιά, συγγνώμη, είπα, μου φαίνανε ασφαλιστές. Ο κύριος είναι εδώ ο ασφαλιστής, μου έστειλε προσφορές, οι οποίες ήταν πιο ακριβές. Αλλά μιλάμε για τέτοια πράγματα. Διότι όχι όμως, ναι, ασφάλεια με 50 ευρώ, αλλά το 80% κάλυψης. Κατάλαβες τι εννοώ. Τι εννοείς ο Βαρκασούλης. Δηλαδή, ήρθε ο, κάτσε να σου πω, ο Γιωκάκης ο Αυροσιάς, που είναι στην ομάδα σου. Έτσι δεν είναι. Μου λες, σου φέρω ένα ασφαλιστής, είχανε ασφάλεια, λέει, πιο φθηνή. Ήρθε ο άνθρωπος, του έδειξε την δικιά μου ασφάλεια, λέω, γιατί την ασφάλεια δεν μπορώ να τη φτάσω. Σου λέω και όνομα. Α, θες φέρω τον μάρτυρα, εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Τέλος πάντων, για να μην καθυστερούμε. Όχι, τα λέμε όπως είναι και τα μαθαίνουμε όλοι. Τα λέμε όπως είναι και τα μαθαίνουμε όλοι. Δεν είναι. Φυσικά, ναι, φυσικά. Αυτό είχα να πω. Τρώμε το χρόνο γιατί έχει τη συνέχεια. Όχι, παιδιά, είσαι ίσα, γι' αυτό μαζευόμαστε. Για να λέμε και πέντε πράγματα. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Εδώ είμαστε για να αλλάξουμε κάτι, αλλά προς το καλύτερο. Θέλω να πει κανένα άλλο που ξεκινήσουμε κάτι άλλο. Ορίστε. Εγώ για να μην μακρηγορούμε, θυμάστε. Το καλοκαίρι είχα ενδιασμό με τις ακαδημίες και νομίζω σε αυτά που είπα έχω ένα δίκιο. Ότι θα φύγουν ομάδες, θα μείνουμε με τις ακαδημίες αυτοί που θα μείνουμε εκτός, δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον. Θέλω να κάνω μια πρόταση σε εσάς, όχι εδώ, έτσι όταν είμαστε μόνοι μας και θα ήθελα πολύ να τους δώσω τη σημασία. Φυσικά, αυτό. Φυσικά. Αλλά η πρόταση μπορεί να έρθει και πλατός, αλλά υπάρχει και τέτοιο. Βεβαίως. Πρώτο και δεύτερο, γιατί και τις πέντε ομάδες. Θα σου θυμίσω ότι οι πίτομάτες δεν εξαρτάται από εμάς. Οι πίτομάτες που βγαίνουν από την ΕΠ. Απλά είμαστε μοναδικοί. Συγγνώμη, πρόεδρε, είμαστε μοναδικοί ΕΠΣ με τόσες πολλές β' ομάδες. Αυτό που δεν εξαρτάται από εμάς. Δεν μπορώ να προχωρήσω. Εγώ σου λέω ότι βλέπω, δεν ξέρω. Ναι, αλλά βλέπεις, αλλά ο ΚΑΠ λέει ότι έχουν δικαίωμα οι ομάδες να κάνουν πίτα. Μπορώ εγώ να προχωρήσω κάποιο να μην συμμετέχει. Okay. Συγγνώμη λίγο, ποια ομάδα είστε. Σφεντάμι, όταν θα έχει παράδειγμα και 150 παιδάκια και δεν έχουν κάπου να αγωνιστούν, τότε έλα να μιλήσουμε αν πρέπει να κάνεις δεύτερη ομάδα ή δεν πρέπει να κάνεις. Όλα θα τα έχεις. Θα σου πω το πρόβλημά μου και θα μου δεις. Γιατί δεν έχει η ΕΠΣ αυτή τη στιγμή για να παίζουν τα 15χρονα. Θα σου πω το πρόβλημά μου και θα σου πει ότι αυτό που σου λέω. Μα δεν έχεις καταλάβει. Τι δεν έχεις καταλάβει. Δεν είναι καταλάβει. Είπα, σέβομαι τη δουλειά σα. Δεν είναι ολόκληρο αυτό που θέλει να πει. Γι' αυτό είπα, παιδιά, του φίλου άνθρωπου σε πρόταση. Τι είναι αυτό το πότε να πει. Όχι, όχι, θα κάνει μια πρόταση κάτι με το ποσό. Μα τι που πέτανε, εγώ είχα έρθει στο φίλο για τέτοιε αποκόμματα. Η πρότασή μου έγραφε τις β' ομάδες. Έκανα παράπονο για τις β' ομάδες. Η πρότασή μου δεν είναι για τις β' ομάδες. Εγώ σου λέω αν είχε. Γι' αυτό δεν θέλουμε να συμμετέχουμε, γιατί τώρα παράδειγμα έχει αυτή τη στιγμή η ΕΠΣ για τα 15χρονα τα οποία θα έρθουν να παίξουν. Αν δεν είχε, τι να κάνουν αυτά τα παιδιά. Θα μας φύγουν. Όχι, να βρούμε μια λύση. Αυτό λέω. Ωραία, τη λύση θα τη συζητήσουμε το καλοκαίρι. Μα αυτό λέω. Υπάρχουν ακαδημίες. Αλλά ξαναλέω όμως ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι από εμάς. Ο ΚΑΠ ξέρω ότι. Σου είπα όμως, αν κατεβάσει η Λεπτοκαριά που έχει 100 παιδιά, αν κατεβάσει ο Πολυνδρός, αν κατεβάσει το Αιγίνιο, αν κατέβουν. Γιατί υπάρχουν ακαδημίες. Όχι, θα παίξουν όλοι στη Γάμα. Εντάξει, okay. Θα γίνουν δυο όμοι, θα γίνουν τρεις όμοι. Μακάρι να εισπάρχουν. Δηλαδή, να αφήσουν τα παιδιά. Για να υπάρχουν τα play-off. Δεν είπα αυτό. Για τις ομάδες. Λέω ότι το παιδί, το κάθε παιδί, πρέπει να παίζει με το παιδί. Αυτή είναι άποψή μου, ρε παιδιά. Συγγνώμη. Το κάθε παιδί πρέπει να παίζει με το παιδί για να και να αναδειχθεί αυτό και για να μην υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τι σώπα, αναμώς τι έδωσε παιδί, έτσι. Αναμώς τι έδωσε παιδί. Τα παιδιά δεν σας πω ότι πήγα στο πρόεδρος. Ο πρόεδρος όπως λέει, όπως καταλαβαίνω, δηλαδή το 15χρονο να μην παίζει με το 30χρονο. Αυτό έχω καταλάβει. Αυτό εννοεί. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε. Θα σου πω έτσι ακριβώς. Πρόσεξε, παιδιά. Συμφωνώ σε αυτό. Συμπαθάτε με, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ίσα ίσα χαίρομαι και μακάρι να έχουμε όλοι ακαδημίες. Εγώ αν είχα
παιδιά ακαδημία θα έκανα, δεν θα έκανα την παιδιά ομάδα. Αλλά δεν έχω δυστυχώς. Να πω όμως κάτι, προχθές μες στο Σβόρο, ας πούμε, παράγοντας μου λέει ρε πρόεδρε παιδιά είναι. Κάτσε ρε φίλε, θα παίξουν ποδόσφαιρο ή όχι. Δηλαδή, ήρθε το κεραμίδι πάνω, είναι κάποιος εδώ το κεραμίδι και κοντέψα να δίνουν ένα πατέρα. Μου έκανα τα... Εδώ, πώς το ήταν το Σβόρο. Θα σου πω. Θα σου πω, θα σου πω. Και αυτή η πρότασή σου εδώ την καταθέσεις τώρα. Ποια πρότασή μου. Αυτή η πρόταση για τις ομάδες. Η πρότασή μου να μαζέψετε τις ακαδημίες, έτσι, και να καταργήσετε τη γάμα. Κάντε δύο μήνους στη βήτα. Απλά είναι τα πράγματα. Μειώστε και τα έξοδα. Αυτή είναι. Αυτό το οποίο λες. Δεν είναι. Δεν θα το δεχτείς έτσι απλά. Εγώ θα σου το πω όμως. Όλες οι ΕΠΣ, είμαστε η μοναδική ΕΠΣ μαζί με τη Μαθία που έχουμε γάμα κατηγορία. Να ακούσεις και τον αντίλογο. Okay. Όλες οι ενώσεις οι οποίες κάνανε δύο κατηγορίες χάνουν μία μετά την άλλη τις ομάδες τους. Εμείς δεν τις χάνουμε. Όχι, όχι, αυξήσαμε. Ποιες δεν χάνουμε. Εγώ ξεκίνησα με 17 ομάδες και μείναμε 13. Ναι, όχι, δεν πήγαμε 10 ομάδες. Πώς, εδώ λένε κι άλλες. Κάνες λάθος, 19 και σταματήσαμε 2. 19, ο Κούκος που δεν ήρθε ποτέ γύρω 17, μετά σταματήσαν οι δύο και σε κάθε κατηγορία σταματάει δύο. Άλλο πώς το μάθε αυτό. Σε κάθε κατηγορία δεν έχει σταματήσει άλλη μια ομάδα. Η Κοκκινοπλήτηση σταμάτησε. Μία. Η Κεσάρια στην Πίτα δεν σταμάτησε. Δεν ξεκίνησε καθόλου δύο. Ωραία. Οι δύο, οι δικοί. Πόσες ομάδες έχουν. Τι είναι, πόσες ομάδες έχουν. Ποιες ομάδες. Γνωρίζεις πόσες ομάδες έχουμε. Σαν Πέψη. Πόσες ομάδες έχουμε. Όλες. 12 αγωνίζα και 17. Όσοι αγωνίζουν. Και περίμενε, δεν είναι όλα αυτές. Ναι. Έχουμε και τρεις γυναίκες και τέσσερις στη γάμα. Πώς είναι. Ξέρεις πόσες έχουμε. Αυτό τι σχέση έχει. Θα σου πω. Για να συγκρίνουμε αυτά που λες. Δεν σου πω. Η Μαθία. Πώς έχει γνωρίζει. Αφού τα ξέρεις. Γεια σας. Έχει δύο κατηγορίες. Γραμμένα τα. Θα σας τα παρουσιάσω. Πες λίγο πώς έχει. Εγώ τώρα δεν θυμάμαι. Ακριβώς. Η Κοζάνη έχει διπλάσιο πληθυσμό από εμάς. Ψάξτε λίγο. Ψάξτε και αυτό. Δεν έχει γάμες. Δες λίγο. Για τις ομάδες. Και δεν έχει γάμο. Υπάρχει ψάχνω. Να σου πω σίγουρα γιατί πολλοί. Οι ΣΕΡΕΣ έχουν πιο πολλές ομάδες από εμάς και δεν υπάρχει γάμο. Και τι κερδίζουν αυτά. Δεν ξέρω τι κερδίζουν. Δεν είναι δουλειά μου. Πόσε ομάδες παραπάνω. Μα μου λες, δεν μου απαντήσατε τώρα για τι ομάδες. Πόσο απάντησα. Οι ΣΕΡΕΣ έχουν μεγαλύτερο πληθυσμό από εμάς. Έχουν περισσότερε ομάδες. Έχουν 10 ομάδες παραπάνω και έχουν τετραπλάσιο πληθυσμό από εμάς. Οκ. Ωραία. Γάμα δεν υπάρχει. Ένα λεπτό να σου πω. Σε παραπάνω πάλι. Έχουν λίγα σωματεία για τι ΣΕΡΕΣ. Δηλαδή με λίγα λόγια δεν θε να κάνει γάμο. Από ό,τι καταλαβαίνω. Λε πρόταση κάνω. Να το δούμε. Μπορεί να μην είναι εφικτό. Αυτό θέλω να το συζητήσουμε. Δεν θε να το συζητήσουμε. Όχι είναι πρόεδρε τώρα. Θα κάνουμε την πρόταση να τη δούμε και η ΕΠΑ. Εγώ δεν έχω επιθετικό ύφο. Ούτε με τι ακαδημίε. Είπα με τι ακαδημίε, τι σέβομαι. Γιατί εγώ έχω επιθετικό δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Εσύ δεν έχει. Εσύ δεν έχω παράπονα από σένα. Εγώ θα του συζητήσω κάτω. Σου είπα, φέρνω την πληρωμένη την πρόταση. Φέρνω την πληρωμένη την πρόταση. Και θα σου απαντήσω. Και για τι β' ομάδε θα κάνω πρόταση. Πρόεδρε, προτιμάς να παίζει ένα παιδί 15χρονο με ένα 45, δεν προτιμάς να αναδειχθεί αυτό το παιδί με ένα 15χρονο. Σίγουρα είναι αυτό που λες, αλλά δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να το κάνουμε. Ναι, δεν μπορεί να υπόσχεσαι πρέπει. Για να γίνει αυτό, υπάρχουν ακαδημίες. Να κατεβούν και άλλες ακαδημίες. Υπάρχουν ακαδημίες. Ναι, άρα δεν είναι όμω κάτι. Αυτό πρέπει να το συζητήσω. Νίκο, το ξέρεις ότι το γάμο το δικό σε ένα σωματείο στοιχίζει και 4-5 χιλιάρικα. Κάποιοι δεν μπορούν να τα δώσουν. Μην θεωρείς ότι είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Να κάτι. Λέω να βρούμε όλο τον κόσμο. Σα υποχρεώσαμε για να κατεβάσετε την πίτα. Δεν το είδε όχι. Δεν σα υποχρεώσαμε. Τέλο πάντων, θα σα συζητήσουμε. Να το δείτε. Κάνω εγώ να σου ζω μια φορά και πληρωμένα και θα πάρει απάντηση την πληρωμένη. Και θα τα πάρει κάπου για να δει που είναι το καλό. Για το καλό του ποδοσφαίρου. Εννοείται. Σου είπα. Εγώ συνάντησα καταστάσει όπω συνάντησαν και όλοι. Όλοι. Α βγει ένα να πει ότι λέω ψέματα. Με τους γονείς που γίναν φασαρίες. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν διαφωνώ. Όχι, λέει είναι 15. Μα τι είναι, εγώ φταίω που είναι 15χρονο. Για δεν πάμε να κάνουμε. Δεν πέσουμε εκτό. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, εσύ πείτε σε εμά και έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά το θέμα είναι να πω πολλέ φορέ δεν θα κάνω σάου και κάτι άλλο. Το ξέρω, δεν είναι σαν να πει στο μάτι του χωριού σε επαρχία Αθηνά. Τα παιδιά τα 14-15-16 χρόνια πέφτουν αναγκαστικά γλωσσιμά. Δεν θα, αν δεν πέφτουν, δεν θα συμπληρώσω. Πού θα βρω εγώ 20-20 άκρους. Αν δεν απάντησε το θέμα, όμως είναι κάτι. Εγώ δεν είπα όλοι. Σου είπα κανένα να μην έχει. Είναι κάτι. Δηλαδή, με αυτό που μου λες τώρα που πολλά. Γιατί άμα γίνει πρωτάθλημα 14-15. Αυτό που λες που πολλά είναι αυτό που λέω εγώ. Θα συμμετέχουν. Εγώ δεν έχω 15 χρόνια. Εγώ έχω 20-15 χρόνια. Αυτό που λες είναι άστοχο. Άρα, λοιπόν, συγγνώμη,
ότι κάπα 16 ασύλλογο συγκεκριμένοι με είδες. Τι είναι αυτό που σου πειράζει. Έχεις μια, εσύ, πραγματικά, έχεις μια τάση να με πετύτε συνέχεια. Έχεις μια τάση να με πετύτε συνέχεια. 15, 20, 15. 20 δεν έχω, έχω 6-7. Χωριό είναι. Να σου πω κάτι, άμα έχασες φεντάμι, άκουσέ με λίγο, άκουσέ με. Συνέχεια έχεις μια τάση να με επιτίθεις. Τι είναι αυτό που λες. Ακριβώς αυτό που σου λες. Λοιπόν, άμα είχα τη δυνατότητα στις φεντάμι να είχα 15-14 χρόνια, καταρχάς εσύ αν έχεις γιο 14 χρόνο, άμα δεις τους παίρνους να τον βάλεις μέσα να παίξει. Άκου να σου πω κάτι, άκου να σου πω κάτι. Έτσι, εσύ λες ότι τα 15 χρόνια δεν μπορούν να παίξουν με 30 χρόνια. Δεν μπορούν. Μπορούν. Κάθετα. Μπορούν. Κάθετα διαφορά. Γιατί διαφορετικά κάθετα. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Όχι, το 10% μόνο μπορεί να συναγωνιστεί. Όπως το λέω είναι ακριβώς. Όπως το λέω. Είναι δυνατόν να παίξει 15 χρόνια μέσα με 30 χρόνια. Στα ίσα δεν θα παίξει, αλλά έτσι θα γίνει. Τι θα γίνει. Μισό λεπτό. Πες, έτσι τι θα γίνει ο παίχτης. Συγγνώμη πρόεδρε. Έτσι θα γίνει ο παίχτης. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει λόγο. Είπες έτσι θα γίνει ο παίχτης. Το 14χρονο που είναι 12 κιλά θα συνασχοληθεί σε αυτό. Συγγνώμη για την ένταση. Παιδιά, έχω χαλάσει τη στιγμή. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή ο ψήμα που παίζει στο 16χρονο. Ρε πρόεδρε, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μα δεν είναι το ίδιο. Αυτό που μου λες. Εμείς δεν βάζουμε κανένα περιορισμό. Όπως κάνεις ένα λάθος, δεν είπα ότι δεν υπάρχει ούτε βάση. Θα το συζητήσουμε γιατί έχω χαλάσει τη μέρα και δεν μ' αρέσει. Θεωρώ ότι είστε λάθος. Είστε λάθος. Ούτε ο παίχτης δεν ψήνεται. Ο 12χρονος που μπαίνει μέσα. 12χρονος. Έχεις έρθει να δεις γιουτά μάτω. Πες μου, έχεις έρθει να δεις γιουτά μάτω. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Έχεις τη γαμία γιουτά μάτω. Δεν έχεις. Τελειώνει το ίσο. Τελειώνει το ίσο. Πρόεδρε, θα σου πω. Άστο τώρα. Συνεχίζεται η διαδικασία. Έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό είπαμε ότι κάθε καλοκαίρι θα έχουμε τις προτάσεις. Είναι γεγονός. Εντάξει, τώρα είσαι γενικός παράγοντας. Δεν το έχεις ζήσει. Έχουμε ζητήσει κάθε καλοκαίρι θα έχουμε προτάσεις από τις ομάδες. Και ας πούμε ότι ό,τι έχω κάνει δεν έχει δεκτό. Σου ξαναλέω από τα 900, τα 90, τα 100 που έχουν γίνει αιτήματα έχουν γίνει πάρα. Μα το ξέρω. Το ξέρω. Μα τι σου είπα εγώ σου είπα φέρει μια την περιμένα πρόκληση που να με πείθει. Όχι, σου είπα πρέπει να συζητήσουμε, να το δούμε. Ποιος είναι η απλά αυτό που λέω δεν είναι παράλληλο. Ποιος είπε ότι είναι παράλληλο. Πάμε λίγο. Αλλά δεν είναι παράλληλο. Λοιπόν, ας μιλήσω εδώ γιατί είναι και η Άλφα. Έτσι κι αλλιώς λίγο καιρό θα ξαναβαστούν το καλοκαίρι όπως λέει και ο Γιώργης. Θα τα πούμε εκεί που θα είμαστε live πιο εύκολα για να πούμε. Ας ξεκινήσει η διαδικασία. Η διαδικασία την γνωρίζετε όλοι, έτσι. Όχι, δεν θα συμμετέχει. Ποιος είναι η κλίμα του Νίκος. Σαμάτα τώρα τη λόγω. Ναι, έτσι αποφασίσαμε. Τώρα, αν πρέπει να γίνει. Απλώς, θα για το καλό να γίνει. Εντάξει, καλό να είναι. Το ξέρουμε τώρα, εμείς ετοιμαστήκαμε για μια κλήρωση. Έτσι. Ωραία. Συμμετέχουμε. Άμα δεν μπορείτε, τι. Προχωράτε, δεν ξέρω. Γιατί θέλετε να λέτε παραπάνω που πέφτει. Σε κάλυψα. Άσε, προχωράτε. Πάμε όπως είμαστε. Τσακνάκι, όμω φασαρίες. Ξεκινάμε την εξάδα, παιδιά. Οι διαδικασίες δεν είναι τα παιχνίδια, όπως λες, όπως αντιστρέφονται μετά. Έτσι, ακολουθάει η βαθμολογία. Η εξάδα είναι play-off. Γάμα. Το άλλο το λέμε κατάταξη αγώνα. Άρα πάμε για play-off. Λίγο παιδιά, δεν θα πιάσει κανένα στα μπαλάκια γιατί ακούω και διάφορα τη στιγμή και τη πυλό. Για το αγωμένα είναι. Αλλά δεν ξέρω αν την πιάσει, θα έχει κάνει και πολύ σε τρει μήνε. Το άκουσα και αυτό. Είναι
Αλλά επειδή θα, είναι, θα πέσει το Πάσχα τελευταία, άρα που δεν μπορεί να γίνει, ή το αφήνουμε για μετά το Πάσχα ή βάζουμε μία Τετάρτη την πρώτη τελευταία. Άσε για μετά η Άρα θα κάνετε γεννό, άρα θα κάνετε Πάσχα και θα παίξετε μία ακόμα. Να βάλουμε μια Τετάρτη να τελειώσουμε και το Πάσχα. Εμείς Τετάρτη δεν μπορούμε να παίξουμε. Σε κάθε. Άρα το αφήνουμε. Όλοι δουλεύουμε. Για σας δεν χρειάζεται. Εγώ το είπα για εμάς. Για σας τα παιδιά δεν ξέρουμε. Μισό λεπτό. Καταπλέει ο. Θα βάλουμε μια Τετάρτη να τελειώσουμε και το Πάσχα. Μια Τετάρτη. Μια.